Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να βάλετε τα Windows σε ένα φλασάκι. Ανακάλυψα ότι πολλοίς κόσμος ακόμα χρησιμοποιεί Windows 7, ειδού και το παράδειγμα. Αλλά με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να βάλετε και 8 και 10 να περάσετε στο φλασάκι. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γεια σας παιδες, είμαι ο Χρήστος και αυτό το παράδειγμα θα χρειαστούμε τρία πραγματάκια. Πρώτον είναι τα Windows σε αρχεία. Δεύτερο είναι το ImageBurn, το προγραμματάκι που θα μας μετατρέψει τα αρχεία σε ISO. Και τρίτο, Rufus που θα μας κάνει το ISO, θα περάσει το ISO στο φλασάκι. Τα link θα τα έχω κάτω στην περιγραφή. Πάμε να δούμε τα websites. Λοιπόν, ανοίγουμε το browser. Εδώ είναι τα Windows και πάμε κάτω. Και εδώ διαλέγετε όποια Windows θέλετε. Εγώ έχω διαλέξει αυτό εδώ. Εσείς διαλέγετε όποιο θέλετε και κάνετε τη μετατροπή που σας δείχνω στο βιντεάκι. Πάμε στο ImageBurn. Στο ImageBurn κατεβάζετε από εδώ, από το ImageBurn, και στο Rufus κατεβάζετε εδώ που λέει Rufus 3.4, είναι η πιο καινούρια έκδοση και κατεβάζετε αυτό. Οπότε πάτε στα website και τα κάνετε download. Όλοι ξέρουμε να κάνουμε εγκατάσταση προγραμμάτων, οπότε δεν θα σας δείξω πώς να το κάνετε και τι και πώς. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις εγκατάσταση στο ImageBurn, και το Rufus δεν χρειάζεται γιατί είναι portable, το κατεβάζεις και το ανοίγεις και τρέχει κανονικά. Ανοίγουμε λοιπόν το ImageBurn, κλικάρουμε απάνω, εφόσον τα έχετε κατεβάσει όλα λοιπόν, και έχουμε εδώ 6 επιλογές. Εμείς θα διαλέξουμε το Create Image File from Files and Folders, δηλαδή από αρχεία θα το κάνουμε ISO, όχι DVD. Πατάμε απάνω και λέμε στο μικρό φακελάκι εδώ με το φακό, κλικάρουμε απάνω και πάμε να βρούμε τα Windows εκεί που τα έχετε κατεβάσει. Εγώ τα έχω κατεβάσει στην επιφάνεια εργασίας. Είναι το Windows 7 και πατάμε και λέμε Select Folder. Αυτά τα Windows 7 είναι όλες οι εκδόσεις από Starter μέχρι Enterprise, και 32 bit και 64 bit. Οπότε είναι όλες οι εκδόσεις των Windows. Κλικάρουμε και εδώ που θα τα αποθηκεύσουμε μετά την επεξεργασία, στο φακελάκι αυτό με το φακό, και λέμε ή στο επιφάνεια εργασίας ή στα documents, όπου θέλετε. Πατάω εγώ save και πάμε εδώ στη δεξιά πλευρά του προγράμματος και πάω στην μπάρα εδώ και λέω advanced, κλικάρω στο advanced. Στη παρακάτω μπάρα κλικάρω στο bootable disk, τσεκάρω το make image bootable, το emulation type το αφήνουμε όπως είναι, boot image κλικάρουμε πάνω στο φακελάκι με το βακό πάλι, και θα σας δείξω πώς, ποια είναι η διαδρομή και πώς πρέπει να πάτε εκεί. Εφόσον έχετε το φακελάκι εδώ με τα Windows, διπλό κλικ απάνω, διπλό κλικ στο boot και θέλουμε αυτό το αρχείο εδώ, etfsboot.com. Κλικάρουμε απάνω και λέμε open. Το platform ID το αφήνουμε όπως είναι, developer ID πληκτρολογούμε απάνω Microsoft Corporation, load segment το αφήνουμε όπως είναι, το sectors to load το κάνουμε 8 από 4 και πατάμε εδώ να το κάνει. Λοιπόν, εδώ σας βγάζει κάτι specs, λες yes
και η τελική ανάλυση εδώ σου λέει αυτό θα γίνει. Πατάς OK. Εμένα σε αυτό το μηνυματάκι δεν θα σας το βγάλει εσάς. Εγώ επειδή το έχω κάνει ήδη μια φορά, σου λέει θέλεις να το κάνεις αντικατάσταση ή να το μετανομασία. Αντικατάσταση. Πηγαίνετε, φτιάξτε ένα καφεδάκι. Μέχρι να πιείτε το καφεδάκι σας θα έχει τελειώσει. Κάνει και ωραία μουσικούλα αν θέλετε την απενεργοποιείτε από τις ρυθμίσεις. Εφόσον έχουμε τελειώσει με το Image Burn, ανοίγουμε το Rufus, διπλό κλικ απάνω, λες Yes στο User Account Control και όπως βλέπετε δεν έχει τίποτα εδώ, είναι όλα γκρίζα. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να κοτσάρετε το USB που θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Και αμέσως εντοπίζει το USB που έχετε κοτσάρει. Εγώ έχω ένα 16 GB USB. Καλό είναι να έχετε πάνω από 8 GB USB, γιατί τα Windows που θα περάσουμε μέσα στο φλασάκι είναι 7,6. Οπότε προσοχή εκεί. Όλα εντάξει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε εδώ Select και πάμε να βρούμε το ISO που δημιουργήθηκε από το ImageBurn. Να το, εγώ το έχω στο Documents, Open. Εδώ είναι το φλασάκι, εδώ είναι το Boot Selection, είναι το ISO. Το Partition Sim θα είναι MBR για να μπουτάρει. Και το volume label, εδώ μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, Windows 7 στα ελληνικά, αν θέλετε το αλλάζετε, εγώ θα το αφήσω το ίδιο. Το file system, το σύστημα αρχείων, το Windows είναι NTFS, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Πατάμε start. Και σας βγάζει μια προειδοποίηση εδώ ότι όλα στο φλασάκι θα διαγραφτούν, οπότε προσοχή εκεί, μεταφέρετε τα πραγματάκια που έχετε στο φλασάκι στον υπολογιστή σας και είστε έτοιμοι. Πατάμε OK και αφήστε το να κάνει τη δουλειά του. Και είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε και μπορείτε να βάλετε το φλασάκι τώρα στον υπολογιστή σας, να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις του BIOS για να μπουτάρετε από το φλασάκι και να εγκαταστήσετε τα Windows. Αυτό ήταν παιδες. Ελπίζω να σας βοήθησε το βιντεάκι αυτό. Τα σχόλιά σας κάτω στην περιγραφή. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βιντεάκι. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.